Πάμε να συναντήσουμε τώρα εμείς την Μαρία Ζαχαράκη. Καθώς, Μαρία, καλό μεσημέρι. Ο τουρκικός τύπος είναι ιδιαίτερα επιθετικός σήμερα μετά το τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Μπάιντεν. Είδαμε χαμόγελα, Λίνα, πριν από λίγο. Εδώ δεν θα έλεγα ότι έχουμε τέτοιο κλίμα. Με ιδιαίτερα δεκτικά σχόλια υποδέχτηκε λοιπόν ο τουρκικός τύπος αυτήν την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θεωρείται ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στην Ουάσιγκτον για να συκοφαντήσει ουσιαστικά την Τουρκία. Ιδιαίτερα καυστική όμως ήταν σήμερα η εφημερίδα Μιλιέτ, η οποία με τίτλο «Η νέα 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ελλάδα», γράφει λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραδώσει τα κλειδιά της Ελλάδας στον Μπάιντεν και να απαρνηθεί την ταυτότητα της χώρας. Ενώ έφτασε μάλιστα να υποστηρίζει συγκεκριμένη φιλοκυβερνητική εφημερίδα μέχρι και ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταστρώνουν σχέδια για στρατιωτική επίθεση κατά της Τουρκίας. Η Μιλιέτ συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή η πρόκληση στον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι η πρόσκληση, με συγχωρείτε, που έγινε προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι κάτι παραπάνω από μια κανονική επίσκεψη. Χαρακτηρίζει μάλιστα τη χώρα μας καημένη, Ελλάδα, και υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να προσθέσουν 4 ακόμη βάσεις στις 5 υπάρχουσες στρατιωτικές τους βάσεις στην Ελλάδα. Και οι άλλες εφημερίδες όμως, εδώ και ο τύπος της Τουρκίας, ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως με την επίσκεψη και φυσικά, βέβαια, Λίνα, έκανε αίσθηση και το γεγονός ότι η Ελλάδα ζήτησε F-35 από τα οποία έχει αποκλειστεί η Τουρκία. Η Cumhuriyet, μάλιστα, όπως βλέπουμε, έχει τίτλο «Βήμα F-35 από την Ελλάδα». Αντίστοιχα τώρα η Αξάμ, η εφημερίδα Αξάμ, αποκαλύφθηκε, γράφει, το περιεχόμενο της συνάντησης Biden-Mitsotaki, προσπάθησε να στοχοποιήσει την Τουρκία και αναφέρεται ειδικά σε αυτή τη λεπτομέρεια που ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε στον κύριο Μπάιντεν το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Και η Σαμπάχ, βέβαια, η επίσης φιλοκυβερνητική εφημερίδα, γράφει ότι η Ελλάδα κυνηγά ξανά την πρόκληση με αυτήν την επίσκεψη. Στη συνάντηση Μπάιντεν-Μητσοτάκη, γράφει, παρουσιάστηκε ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας και στοχοποίησαν την Τουρκία. Είναι μερικά από τα πολύ καυστικά, θα λέγαμε, σχόλια τις πρώτες ώρες μετά την συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τους έπεσε βαρύ λοιπόν και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε στον Τζο Μπάιντεν τον χάρτη με τη γαλάζια πατρίδα και τη συμφωνία που πήραμε και θα έχουμε τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας τα F-35 που διακαώς επιθυμούν οι Τούρκοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.